Οι νέες επιδιώξεις της διοίκησης της Ελληνικός Χρυσός, κύριε Υπουργέ, για το μέγιστο κέρδος, προφανώς εν ώψη της σύναψης νέας επιχειρησιακής ολογικής συμβασεργασίας, είναι απαράδεκτες και προκλητικές. Προτείνει η εταιρεία 12-ωρη εργασία και την κατάργηση όλων των αργιών. Προτείνει 182 ώρες επιπλέον εργασίας το χρόνο. Μάλιστα, το τσάκισμα της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, τη διάλυση της κοινωνικής ζωής του τόπου, τα ονομάζει προκλητικά μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Αυτός είναι ο δικός χάρτης. 21-24, οι στρατηγικές κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιβόητη λευκή βίβλο για την εργασία. Αυτά είναι που ψηφίσατε όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, για τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Αυτό είναι το κράτος σας. Εχθρός των συμφερόντων των εργαζομένων, φίλος και αδερφός των επιχειρηματικών συμφερόντων και των κερδών τους. Για τους μετόχους, κύριε Υπουργέ, νέα επιθετική συμφωνία της εταιρείας με το δημόσιο, χρηματοδότηση με 680 εκατομμύρια ευρώ για την επένδυση στις κουριές, απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντολογικών όρων. Για τους εργαζόμενους, 12 ώρες βάρδιες εξόντωσης, αυξημένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που τείνουν να πλησιάζουν το προσδόκιμο της ζωής των μεταλλορύχων, ουσιαστική διάλυση της επιθεώρησης μεταλλείων, καμιά δηλαδή προστασία από τα εργατικά δυστυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα. Το αποτέλεσμα, 27% αύξηση της παραγωγής στο μεταλλείο Ολυμπιάδας την τελευταία διετία, με ίδιο αριθμό εργαζομένων, πάνω από $1 δις τζίρο για την Eldorado Gold το 2023, με αύξηση 16% το τελευταίο έτος. Οι τιμές των μεταλλευμάτων πουλούνται σε τιμές ιστορικά υψηλές, με τη μέση τιμή πώλησης χρυσού να έχει αυξηθεί σε ένα χρόνο κατά 9%. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους, πως η αύξηση της κερδοφορίας σε ελληνικός χρυσός όχι μόνο δεν διασφαλίζει καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, αλλά αντίθετα προϋποθέτει τη συνεχή υποβάθμιση των εργασιακών κεκτημένων. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 8-ωρη εργασία στις υπόγειες του ΕΣ και οι επίσημες αργίες του κράτους να μην τίθενται ως θέμα διαπραγμάτευσης για τους μεταλλορύχους ελληνικός χρυσός και των εργαζομένων σε εργολαβίες που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, διάβασα και αυτή την ερώτησή σας με μεγάλη προσοχή. Και θέλω να σας πω ότι ο τίτλος ερωτήσεώς σας για τη 12-ωρη εργασία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και η ερώτησή σας για να διασφαλιστεί η 8-ωρη εργασία στις υπόγειες του ΕΣ, νομίζω ότι και αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους εργασία πάνω από 8 ώρες, τουλάχιστον όπως το αναφέρετε εσείς. Αλλά πέραν τούτου, σας είπα και προηγουμένως και θα το επαναλάβω, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Φυσικά, η κυβέρνησή μας πιστεύει στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με σεβασμό πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα στο περιβάλλον και φυσικά με απόλυτη προστασία όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στον κλάδο αυτό. Είτε αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία, είτε τις εργολαβίες όπως αναφέρεστε. Σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε μεταλλεία, λατομεία, ορυχεία, έχουν εφαρμογή τόσο οι διατάξεις του Κώδικα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όσο και οι ειδικότερες διατάξεις και ο έλεγχος της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και ανήκει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του νόμου 3850 του 2010. Σε ό,τι αφορά το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων, έχω να σας αναφέρω ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4808-21, σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, η πλήρης απασχόληση καθορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Περαιτέρω, στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, προβλέπεται στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας η τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία, η οποία αναγνωρίζεται ως πλήρης απασχόληση. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, και αυτό θέλω να το τονίσω, προϋποθέτει τη συνένεση του εργαζομένου, η οποία συνάγεται από τον καθορισμό της διευθέτησης με τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με συμφωνία του εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά στα μέλη της, ή συμφωνία του εργοδότη και του Συμβουλίου των Εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και της Ένωσης Προσώπων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του εργοδότη,
μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μετά από έγγραφη συμφωνία του εργοδότη με τον εργαζόμενο. Τονίζω ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για το λόγο ότι ο εργαζόμενος δεν συνένεσε σε διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επιχείρηση στην οποία αναφέρεστε στην ερώτησή σας, και οφείλω να απαντήσω, αυτή σήμερα απασχολεί 975 εργαζομένους. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έχω από την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, στις 15 Απριλίου του 2024 διενεργήθηκε έλεγχος μετά από καταγγελία σε εργολάβο που δραστηριοποιείται σε εγκαταστάσεις εταιρείες στην οποία αναφέρεστε. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο εργολάβος απασχολεί στη συγκεκριμένη κατάσταση 54 άτομα, εκ των οποίων 18 απασχολούνται ως χειριστές και γομωτές και δεν έχει συσταθεί σωματείο ή ένωση προσώπων. Η εργολαβική εταιρεία στις 5 Τετάρτου του 24 απεύθυνε προς εργαζομένους την πρόταση για διευθέτηση του χρόνου εργασίας δοκιμαστικά για ένα μήνα με δυνατότητα επέκτασης αρχής γενομένης από 8 Απριλίου του 24. Ως εξής, πρώτη βάρδια από τις 7 το πρωί στις 6 με δύο διαλύματα των 30 λεπτών το καθένα και δεύτερη βάρδια από 7 το απόγευμα ως 6 το πρωί ομοίως με δύο διαλύματα των 30 λεπτών το καθένα. Η κάθε βάρδια αφορά σε 4 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια ακολουθεί 4 ημέρες ρεπό. Την πρόταση αυτή προσυπέγραψαν 14 εργαζόμενοι από τους συνολικά 20 στους οποίους απευθύνθηκε. Περισσότερα λόγω έλλειψης χρόνου επιτρέψτε μου να πω στη δευτερολογία μου. Υπουργέ, και εσείς και οι προηγούμενοι τους δώσατε τα πάντα και το φυσικό πλούτο της περιοχής και τα πολύτιμα μεταλλεύματα χρυσό, χαλκό, που θα ενίσχυαν τη χώρα μας συναλλαγματικά, εμπορικά, θα άλλαζαν στην κυριολεξία το χάρτη της βιομηχανίας συνολικά. Τους δώσατε από τη φοροαφάμιξη του λαού μας 680 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα είναι αυτά? Όσο καινούρια όλα τα σχολεία όλης της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ή όσο τα προϋπολογισμένα αντιπλημμυρικά έργα όλης της Βορείου Ελλάδος. Ή διπλάσια από αυτά που χρειάζονται για οδηγούς και αστικά για να πετάει η συγκοινωνία για 1,5 εκατομμύριο κόσμου στη Θεσσαλονίκη. Πολλά ή θα μπορούσαμε να πούμε είναι ατελείωτα. Έσκασαν στα κέρδη. Και τι σκέφτηκαν οι ιδιοφυείς καπιταλιστές σας? Τι τρομερή σύλληψη δηλαδή ανακάλυψη έκαναν? Σου λέει οι τιμές είναι στο Θεό, αύριο μπορεί να έχουμε καμιά αστάθεια, γιατί να μην βγάλουμε σε 5 χρόνια αυτά που θα βγάζαμε σε 10 χρόνια? Και τι συνέλαβαν, αφού σου λέει έχουμε στα χέρια μας τα αντεργατικά τερατουργήματα Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, να βάλουμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν 12 ώρα και χωρίς αργίες? Και κύριε Υπουργέ, ξέρετε ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής των μεταλλορύχων? 62 χρόνια. Ξέρετε πόσο είναι του υπόλοιπου πληθυσμού? 80. Με το 8ωρο δηλαδή έχουν σχεδόν 20 χρόνια λιγότερο από τους υπόλοιπους. Με το 12ωρο, μόνο με την ονομαστική διαφορά, γιατί η πραγματική διαφορά είναι εκθετική, το προσδόκιμο δεν θα είναι πάνω από 55 έτη. Αυτό θα πει σύλληψη. Τουλάχιστον δεν πήγανε τσάμπα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα διδακτορικά και τα MBA. Τι Φλανάχη και ο Σταχάνοφ, που δεκαπλασίασε την παραγωγικότητα και έριχνε συνολικά στο σοσιαλιστικό κόσμο τον εργάσιμο χρόνο στις 7 και στις 6 ώρες. Και οι μεταλλορύχοι εκεί έβγαιναν στη σύνταξη τα 50 και έπαιρναν πενταπλάσιο μισθό ως δείγμα ευγνωμοσύνης από τη σοσιαλιστική κοινωνία για το γεγονός ότι θυσίαζαν τόσα χρόνια από τη ζωή τους για να αυξήσουν τον κοινωνικό πλούτο. Τέτοια είναι λοιπόν η σύλληψη των καπιταλιστών σας, κύριε Υπουργέ, που αξίζει να πάνε όσοι ψήφισαν από όλα τα κόμματα τα εκτρώματα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και να κάνουν κανένα 12 ώρα μεροκάματα στα έγκατα της γης για να μην πάει χαμένη τέτοια ανακάλυψη. Κύριε Υπουργέ, οι μεταλλορύχοι εισπνέουν κάθε μέρα τοξικές χημικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. Όλα δολοφονικά. Μόνο ένα παράδειγμα σας δώσω. Δειγματοληπτική εξέταση του εργαζόμενου στα μεταλλεία έδειξε ότι η ποσότητα του καρκινογόνου αρσενικού στο σώμα του ήταν 213 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, όταν το ανώτερο επιτρεπτό όριο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50. Δηλαδή χρόνια δηλητηρίαση. Αυτή είναι η ένδειξη. Και με τα ρούχα τους είναι γνωστό ότι μεταφέρουν και στο σπίτι διάφορες τέτοιες ουσίες, δώρο και για τα παιδιά τους. Και εδώ το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να νομοθετείτε τέτοιους όρους εξόντωσης των εργατών για να γεμίζουν πιο γρήγορα τα σεντούκια των μετόχων καπιταλιστών. Και μη μας πείτε το 41%, γιατί αν ήσασταν που δεν ήσασταν στην προχθεσινή μεγαλειώδη απεργία που όλος ο λαός της περιοχής ήταν στο πλευρό των μεταλλορύχων, δεν θα βρίσκεται ούτε το 1%. Οι μεταλλορύχοι λοιπόν είπαν όλοι όχι. Άρα δεν υπάρχει καμία συνένεση. Και το είπαν για λογαριασμό όλης της εργατικής τάξης. Στο πλευρό τους είπαν όχι προς όλους τους εργοδότες, όλος ο λαός της περιοχής
και δεκάδες συνδικάτα, και ξέρετε, όχι από αυτά τα τζούφια, αλλά τα άλλα που δεν ξέρουν από φόβο και δεν λογαριάζουν θυσίες. Να πάρει πίσω λοιπόν τις αξιώσεις της, κύριε Υπουργέ, η εργοδοσία, αλλά πάρει πίσω και τη σύμβαση που υπέγραψε, αυτό που είπατε, ο εργολάβος για 11ωρο, και το έκανε με εκβιασμό, ότι μόνο έτσι θα συνεχίσει το έργο που ανέλαβε. Αλλιώς τελειώνει. Και βέβαια, εμείς θα δώσουμε τη μάχη ως Κομμουνιστικό Κόμμα στο πλευρό των εργαζομένων, των μεταλλορύχων αλλά και όλων των άλλων, για άμεση νομοθέτηση, για μεγάλη αύξηση των μισθών, για πολύ λιγότερα χρόνια εργασίας και δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Γιατί αυτό είναι, κύριε Υπουργέ, πρόοδος και το δίκαιο σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εσύ, άδερφε, θα το παραλάβω. Καμία έκπτωση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Και όπως ανέφερα στην πρωτολογία μου, μία επιχείρηση δικαιούται να εφαρμόσει διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις. Και σε ό,τι αφορά στην εταιρεία στην οποία αναφέρεστε στην ερώτησή σας, η επιχείρηση έχει υποβάλει το έντυπο οργάνωσης χρόνου εργασίας για 17 εργαζόμενους. Επειδή κατά τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας στις 15 Απριλίου του 2024, στον οποίο αναφέρθηκα και στην πρωτολογία μου, δεν διαπιστώθηκε διαβούλευση της επιχείρησης με επιχειρησιακό σωματείο ή ένωση προσώπων, όπως απαιτούν οι σχετικές διατάξεις που σας ανέφερα ή η νομοθεσία που εμείς ψηφίσαμε, αλλά ούτε και τροποποίηση των ώρων εργασίας των εργαζομένων κατόπιν συμφωνίας, η επιχείρηση κλήθηκε σε παροχή γραπτών εξηγήσεων. Και συνεπώς ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, σήμερα που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να είστε βέβαιος, κύριε συνάδελφε, ότι η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. Στο σημείο αυτό, να σας θυμίσω ότι επειδή συζητάμε για εργαζόμενους σε ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω ασφαλισμένοι τυχάνουν ειδικότερης αντιμετώπισης και ευνοϊκότερης συνταξιοδότησης, εντασσόμενοι στο κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Κύριε συνάδελφε, με τις θεσμικές μας πρωτοβουλίες, με τις πρωτοβουλίες της κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, τα δικαιώματα των εργαζομένων διασφαλίζονται στο ακέραιο. Διότι εμείς πετυχαίνουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Και να σας αναφέρω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η συνολική δραστηριότητα της ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας αυξήθηκε το 23 κατά 13% σε σχέση με το 22, όπως σας είπα προηγουμένως, και επειδή το 23 έγιναν 74.033 έλεγχοι, ενώ το 22 έγιναν 65.286. Ειδικότερα, η επιθεώρηση των εργασιακών σχέσεων, διότι έχουμε ελέγχους και για την υγεία και ασφάλεια και για τις εργασιακές σχέσεις, η επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων το 23 πραγματοποίησε 40.220 ελέγχους, δηλαδή 3.907 ελέγχους περισσότερους από το 2022, μία αύξηση της τάξης του 11%. Και επειδή τα οικονομικά δεδομένα και η αύξηση των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεπεράσει την αύξηση, πάνω από 40.000 επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί, θέλω να σας πω ότι οι ελεκτικές αρχές, η αγορά εργασίας και ο μηχανισμός του δημοσίου θα προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες για να αντιμετωπίσουμε και τα σύγχρονα προβλήματα που θα έρθουν μπροστά μας.